Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαρζό. Και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Με τι να ξεκινήσω? Πώς κρίνετε την αντιπολίτευση χθες, τον τρόπο που κινήθηκε η αντιπολίτευση με την ψήφιση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τις αυξήσεις του μισθού στους υπαλλήλους κτλ. Όλα αυτά τα μέτρα που έφερε. Θα έλεγα απολύτως φυσιολογική σε ένα βαθμό. Γιατί είναι φυσιολογικό? Αν και αποκαλυπτική, γιατί αν βάλετε και τα δύο νομοσχέδια και των αποδήμων και αυτό, αποδεικνύεται ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι τόσο αντισυστημική, ώστε έχει έρθει για να κάνει συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Είναι πρωτοφανές το είδος, είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Άρα, δηλαδή, το θέμα. Μπορεί πολύ εύκολα αντί να την πει πλεύση ελευθερίας, να τη λέει από εδώ και μπρος σύμπλευση ελευθερίας. Για ποιο λόγο? Η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πει και πριν τις εκλογές όμως ότι είναι υπέρ της ψήφου των αποδήμων. Δεν είπε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, δεν είπε κάτι διαφορετικό. Εδώ δηλαδή, έχει φτάσει να το λέει. Το ξέραν αυτοί που την ψηφίσανε. Ναι, κοιτάξτε. Εδώ έχει φτάσει να λέει ότι στεναχωριέται που πάει μέχρι τις 3 η ώρα, ενώ επί των ημερών πήγαινε μέχρι τις 6 το πρωί. Εντάξει, ό,τι έταξε προεκλογικά. Θα το κάνετε εξεντυχτάδικο στη Βουλή, μου φαίνεται. Ναι, θα το κάνει τώρα. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπου υπήρχε έστω και ένα στοιχειώδες ψίχουλο, κανένας μας δεν είπε όχι. Αλλά επί της αρχής, η εμβαλωματική, επιδοματική στήριξη των ανθρώπων, ο εκμαυλισμός ακόμα και των νέων, έχει πάρει πια διαστάσεις επιδημίας, θα σας έλεγα. Γιατί μιλάτε για εκμαυλισμό, δηλαδή, για ποιο λόγο μιλάτε? Έχει γίνει κεντρική πολιτική. Κοιτάξτε, αν δείτε, τα παιδιά δεν έχουν δωρεάν παιδιά. Εγώ ξέρω παιδί το οποίο πεθαίνει στη δουλειά αυτή τη στιγμή για να μαζέψει λίγες 2.000-3.000 ευρώ να πληρώσει το μεταπτυχιακό του στο ΕΚΠΑ. Επομένως, μην μου μιλάτε για δωρεάν παιδιά. Είναι και η δωρεάν παιδεία όμως που παρέχετε, και δεν βλέπω κανένα σας, ούτε και εσάς, να παρεμβαίνετε στα γυμνάσια και στα λύκεια της χώρας, είναι τα φροντιστήρια. Εμείς δεν έχουμε παρέμβει για τα φροντιστήρια. Ποιος φταίει όμως για τα φροντιστήρια? Σας πιάνω τραγικά αδιάβαστα. Και ποιος φταίει για τα φροντιστήρια? Σας πιάνω τραγικά αδιάβαστα. Για πείτε μου λοιπόν, αφού με αδιάβαστος. Έχουμε χτυπήσει σε τέτοιο βαθμό ένα σχολείο το οποίο είναι, θα σας έλεγα, σχεδόν εγκληματικά, εξαμβλωματικά αναπαραγωγικό του status quo της κοινωνίας. Ή από πάνω, ή από κάτω, οι μικρομεσαίοι, ή έτσι αναπαράγουμε το πρότυπο συνεχώς. Η 12χρονη δωρεάν παιδεία, η είσοδος στις ανώτερες σπουδές όλων όσοι μπορούν με βάση τις δυνάμεις τους, η στήριξη στην παιδεία από το κράτος, είναι όχι απλώς ακρογωνιαίος λίθος της δικής μας πολιτικής, αλλά είναι και κάτι το οποίο το φωνάζουμε και οριόμαστε. Από εκεί και ύστερα τώρα, με 250 και μια πανεπιστημιακή αστυνομία, να έρχεται κάποιος να δικαιολογήσει μια παιδεία η οποία είναι πανάκριβη, για να συζητήσουμε και να προετοιμάσουμε ένα κύμα για να δεχτούμε, ξέρω εγώ, το Χάρβαρντ σε πολίον, είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Καταλάβατε, πολύ μεγάλη όμως, πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη, αλήθεια σας το λέω. Γιατί αν θα έχετε Georgetown στο Φάλιρο, δεν τι θα έχετε τώρα, θα έχετε ένα παράρτημα στο Φάλιρο, όπου θα μπαίνει κάποιος χωρίς καμία εξέταση, χωρίς τίποτα. Μην ανοίξετε αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή, γιατί θα χαθεί αυτό που με ρωτήσατε. Ναι, την ίδια στιγμή όμως αυτός που λέτε θα πάει στο Georgetown στο Φάλιρο, μπορεί να πάει στο Georgetown της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας. Με δωρεάν σπουδές. Όχι σε όλα. Όχι, στο Georgetown δεν θα πας με δωρεάν σπουδές. Στο Georgetown θα πληρώσεις. Στα δημόσια πανεπιστήμια της Γαλλίας θα πας με δωρεάν. Όταν φροντίζεται. Όπου και εκεί γίνεται επιλογή, έχω να σας πω όμως, έτσι. Ακούστε με. Όταν το σύστημα φροντίζει να διώχνει τους ανθρώπους του από τη χώρα, γιατί δεν βρίσκουν δουλειά, γιατί είναι μακροχρόνια άνεργοι, γιατί σε αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε χτες πέρασε ένα έκτρωμα. Φρικοδός επικίνδυνο, εντελώς εξευθυλιστικό για τους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να δουλεύουν από τα 67 μέχρι τα 74 για να συμπληρώσουν ένσημα. Όταν μιλάτε για τέτοιου είδους πολιτική, όπου ένας άνθρωπος θα δουλεύει με τη μαγκούρα σε 74 για να συμπληρώσει ένσημα, για να πάρει σύνταξη, να ζήσει από τα 74 μέχρι το μέσον όρο, πόσο είναι ο μέσος όρος, 82, 81, 81, ο μέσος όρος. Δηλαδή, για 6 χρόνια μιας ζωής χωρίς κούραση και χωρίς δουλειά,
Πρέπει να δουλέψεις μέχρι τα 74. Μόνο αυτόν το σκεφτείτε, υπό προϋποθέσεις λέει. Υπό προϋποθέσεις εδώ, υπό προϋποθέσεις εκεί, υπό προϋποθέσεις παραπέρα. Μπορεί να καίγεται όλη η Ελλάδα, μπορεί να καίγεται και η ζωή των ανθρώπων και να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Όπως και να το κάνετε. Χθες για παράδειγμα, πώς σας φαίνεται μέσα στον καύσωνα. Μέσα στον καύσωνα, χθες δεν ήταν η χειρότερη μέρα του χρόνου. Θεωρητικά ναι, αλλά είδαμε και χειρότερες που φαίνεται τις προηγούμενες μέρες. Ήταν μια άσχημη μέρα για τη χώρα, έτσι. Με 90 πυρκαγιές, με 45, 46, 47 σε ολόκληρη τη χώρα. Μπορείτε να φανταστείτε αστυνομικούς να κάνουν κλειό μπροστά από σπίτι μονογονεϊκής οικογένειας στην οδό Πολυλά στα Πατήσια, μέσα στο κατάκεντρο. Στο τσιμέντο με τους 48 βαθμούς, εν πλήρη εξαρτήσει, για να κάνουν έξωση σε μία μονογονεϊκή οικογένεια για χρέος 800 ευρώ. Και να χρειαστεί να κάνει κόπο ο σύντροφος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Γιάννης Οδελής, να σπάσει αυτή τον κλειό, την κλειάρα, η οποία προστάτευε την τάξη, την οικονομική τάξη, την ιδιοκτησία, δεν ξέρω τι στον κόρακα προστάτευε αυτή η αστυνομία, με τους 46 βαθμούς, κλειός αστυνομικός, για να γίνει έξωση σε μία μονογονεϊκή οικογένεια για 800 ευρώ. Πώς θέλετε να το χωρέσει αυτό το κεφάλι μου? Δεν το χωράει. Δεν το χωράει. Πείτε με χαζί, πείτε με ανόητη, πείτε με μικρόνοη, πείτε με ό,τι άλλο θέλετε. Όχι εσείς προφανώς. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Αρνούμε να το χωρέσει το κεφάλι μου. Αρνούμε. Πώς να σας το πω, αρνούμε. Ναι. Αρνούμε. Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα δωρεάν σε ένα τέτοιο σύστημα, καταλάβετε το. Αλλά δωρεάν δεν υπάρχει τίποτα γενικώς. Ακόμα και για τις πυρκαγιές η πρόταση κυβερνητική είναι, κύριε Καρούντζο. Η πρόταση κυβερνητική είναι να μας κόψει 10% από το ΦΠΑ για να ασφαλίσουμε το σπίτι μας εναντίον των καταστροφών, το καταλαβαίνετε. Από τον ΕΦΚΑ που λέει, από το ΦΠΑ. Από τον ΕΦΙΑ. Από τον ΕΦΙΑ να μας κόψει 10%, 10% από τον ΕΦΙΑ. Δηλαδή δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Δεν σε υποχρεώνει το σπίτι. 10%. Δεν σε υποχρεώνει. Ακούτε τι λέγεται και παρουσιάζεται ως μέτρο σοβαρό. Δεν για να πάρεις μέτρο να ασφαλίσεις ένα σπίτι, έχει δοκιμάσει κανένας ποτέ να πάει να ασφαλίσει σπίτι? Να δει πόσα πρέπει να πληρώσει. Αν πληρώνει ένα χιλιάρικο ΕΦΚΑ, θα του κάνει έκπτωση ένα εκατοστάρικο. Υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να ασφαλίσει το σπίτι του με ένα εκατοστάρικο, κύριε Καρούτζο, και σοβαρά μιλάμε για τώρα. Για πυρός φωτιά πάντως, επειδή έχω μια εικόνα τι συμβαίνει σε ένα σπίτι το οποίο δεν είναι φτηνό. Το κόστος δεν είναι πάνω από 250 ευρώ το χρόνο. Για να κάνεις πλήρη πυρκαγιά. Δεν μου λέτε, για κάλυψη από τέτοιου είδους κινδύνους. Έχετε δει τι συνεπάγεται το συμβόλαιο? Τι πρέπει να έχετε για να δεχτεί να σας ασφαλίσει η εταιρεία? Προφανώς για να σας ασφαλίσει πρέπει να έχει προϋποθέσεις. Αν είναι παράνομο το σπίτι, δεν θα σας ασφαλίσει, εννοείται. Όχι, μα δεν μιλάω για παράνομο. Μιλάω για ένα παλιό κτίσμα που είναι το μοναδικό που έχεις. Ένα τριάρι στην Κυψέλη. 40 ετίας. Εσείς πιστεύετε ότι σας ένα τριάρι στην Κυψέλη και ψάξτε το, πάνω από 150 ευρώ το χρόνο δεν κοστίζει. Για να το ασφαλίσεις για πυρκαγιά. Για πυρκαγιά, και σεισμό και πλημμύρα. Που θα μπει μέσα και θα πει τι ηλεκτρικά έχεις, τι πόρτες έχεις, τι τζάμια έχεις, τι μόνωση έχει ο τείχος, τι έχει εκείνο, τι έχει το άλλο, στα σοβαρά. Και πώς θα το ασφαλίσει, δηλαδή, εδώ θα δει τι ασφαλίζει. Εδώ δεν σου πληρώνει η ΔΕΗ. Δεν σου πληρώνει η ΔΕΗ όταν ήταν εντελώς κρατική κτλ. Και μονοπόλιο. Δεν σου πληρώνει η ΔΕΗ, δεν σου πληρώνει κανένα, δεν σου πληρώνει το κράτος. Μία διακοπή ρεύματος, η οποία μπορεί να την άξει από το εμπόρευμα μέχρι το ψυγείο και την κουζίνα κάποιου ανθρώπου, στον αέρα. Ναι, δεν είναι η ΔΕΗ πάντως. Υπεύθυνη δεν είναι η ΔΕΗ πλέον, έχει τελειώσει αυτό. Ναι, είναι άλλη φορή. Σας το είπα και σας το είπαμε με συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, δεν σε ασφαλίζει κανένα απέναντι σε τίποτα χωρίς να βγάλει λεφτά. Το μόνο πράγμα για το οποίο ασφαλίζεται κάποιος πάρα πολύ εύκολα είναι η υγεία και η ζωή, και λέω εύκολα με την έννοια του αναγκαστικού. Σαρκάζω. Διότι τώρα πάμε και σε μεικτό σύστημα. Θα πληρώνει κάτι δις το κράτος και τα υπόλοιπα ασφαλιστικές εταιρείες. Έχετε λάχη που έχω λάχη εγώ σε χειρουργείο, να τσακώνεται ο χειρουργός με την ασφαλιστική εταιρεία τι ακριβώς βίδα θα βάλει, πόσο κοστίζει και αν το καλύπτει το συμβόλαιο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Με παρόντα μέσα στο χειρουργείο. Αλήθεια είναι. Έχετε τύχει σε κουβέντα ασφαλιστικής εταιρείας με νοσοκομείο, αν θα βάλει πλέγμα σε κύλι που κάνει 900 ευρώ ή αν θα βάλει ένα που κάνει 150 ευρώ, άνθρωπος πήρε τον 150 ευρώ και σε δύο μήνες ξανά ήταν στο χειρουργείο. Ναι. Το ερώτημα βέβαια εδώ είναι ότι δεν εποπτεύονται οι ασφαλιστικές. Όχι ότι δεν είναι σωστό να είσαι ασφαλισμένος. Δεν φταίνει οι ασφαλιστικές με την έννοια του ότι αυτές έχουν την αποκλειστική ευθύνη. Έλεος. Δεν εποπτεύονται, λέω.
Μα και αν εποπτευτεί, τι θα σας πει η ασφαλιστική? Τόσο το βάζω άμα πες. Εδώ έχετε μπει στον εθελοντισμό. Αν θα είσαι εθελοντικά συνένοχος του καπιταλισμού ή θα είσαι εθελοντικά αντίπαλος του καπιταλισμού. Λοιπόν, εμείς έχουμε αποφασίσει να είμαστε εθελοντικά αντίπαλοι του καπιταλισμού. Όχι εθελοντικά συνενούντες σε κάθε τι που παίρνει. Δεν μπορώ εγώ να αντέχω κάθε φορά να ακούω ότι μόλις μου προκύψει ένα πρόβλημα, οποιοδήποτε πολίτη, για ένα τριάρι, για ένα τεσάρι που κληρονόμησε από τον παππού του, έχει τα ίδια προβλήματα με τον Tom Hanks. Επειδή είμαστε και δύο Έλληνες πολίτες. Ήρεμα, ήρεμα, επιτέλους. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Δεν έχει το ίδιο πρόβλημα για διακοπές στο Αιγαίο κάποιος ο οποίος έχει ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα ιδιωτικό αεροπλάνο και έρχεται από την άλλη άκρη της γης και κάνει εδώ διακοπές με κάποιον ο οποίος έχει μία βάρκα και δεν μπορεί να τη βγάλει όταν έχει μπουρίνι. Αλλά τώρα και εκεί έχουμε εξέλιξη. Άμα βγαίνεις και δεν έχεις ακούσει τον καιρό, θα πληρώνεις και πρόστιμο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πράγμα που βρίσκω λογικό, αν θέλετε να ξέρετε. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Για ποιο λόγο δεν ψηφίσατε το νομοσχέδιο για τους αποδήμους? Για ποιο λόγο το ψηφίσαμε? Το έχουμε αναλύσει τον Έλισαν οι σύντροφοί μας 100.000 φορές. Διότι πιστεύουμε ότι στο τέλος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η αντίληψη για τους Έλληνες του εξωτερικού, προσέξτε, Έλληνες του εξωτερικού, όχι απόδημοι κατά ανάγκη. Γιατί άμα πάμε στους αποδήμους, θα πάμε στο δίκαιο του αίματος και με βάση το δίκαιο του αίματος, κάποιος που είχε ένα μακρινότατο πρόγονο και σήμερα μπορεί να είναι δικτάτορα στη Γουατεμάλα, λέω τώρα, θα έχει δικαίωμα να είναι δικτάτορα στη Γουατεμάλα και να ψηφίσει. Δεν έχει εγγραφεί όμως εκλογικούς καταλόγους. Όχι, θα έχει δικαίωμα να εγγραφεί όποτε θέλει. Στους ειδικούς καταλόγους μπορεί να εγγραφεί. Με βάση την ελληνική του καταγωγή. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τα λόμπι του εξωτερικού πολιτική σε βάρος του εκλογικού σώματος της χώρας. Μάλιστα. Αυτό είναι η ουσία και ο πυρήνας της τάσης και της θέσης μας. Δεν θεωρούμε ότι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι φεύγουν από ανάγκη από τη χώρα. Οι άνθρωποι φεύγουν από σκοπιμότητες από τη χώρα. Φεύγουν επειδή η ζωή τους έδεσε και είναι κάπου αλλού καλύτερη από τη χώρα. Mm-hmm. Και έχουν κάθε λόγο και τους εμείς το σεβόμαστε, να νοιάζονται για τη χώρα στην οποία αποφάσισαν να παντρευτούν, να σύσουν, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να πάνε στα σχολεία. Ωραία. Κάποιος λοιπόν που το έχει κάνει αυτό και έχει 20 χρόνια να πατήσει στην Ελλάδα, λέω 30, και είναι στη Γερμανία και έχει τα μεγαλώσει τα παιδιά του εκεί, έχουν πάει τα παιδιά του εκεί, βάζει τα έθιμα, τις παραδόσεις, τις θρησκείες, το τι άλλο θέλετε. Εδώ να κρίνει το ελληνικό σχολείο την πολιτική της παιδείας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ όταν πολύ, κυρία Κανέλη. Όταν δεν έχει σχολείο ούτε καν στο Μόναχο. Σας ευχαριστώ. Όταν ακόμα ψάχνουμε να βρούμε πόσα παιδιά πεθάνανε σε σχολεία από αμίαντο στη Γερμανία. Για να είμαστε λίγο σοβαροί, ο ελληνισμός είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για να αφήσει τον Κασιδιάρη υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων. Καλά, αυτό τώρα. Ανοίξαμε άλλο μέτωπο, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δεν είναι μέτωπο αυτό. Δεν είναι μέτωπο αυτό. Μεθόδευση είναι. Τι ανοχή του κράτους. Ναι, τέλος πάντων, εδώ παίρνει μεγάλη συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Θα έχουμε την ευκαιρία αυτό, ειδικά το θέμα που προέκυψε σήμερα, καλή να το συζητήσουμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και άκαυτη. Αμήν, αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.